έλεγα, μετράμε αντίστροφα για την τελετή παράδοση της παραλαβής. Πώς αισθάνεστε? Είναι συγκινητικό πολύ, διότι εδώ ξεκίνησαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες στο ίδιο στάδιο, με τους Γάλλους Κουμπερτά, με τον Έλληνα Βικέλα. Η φλόγα έκανε το γύρο της Ελλάδος, 11 μέρες έρχεται, θα ξαναφύγει ταξίδι, θα φύγει διαθαλάσσεις στον Πειραιά το Σάββατο, θα κάνει 68 μέρες για να φτάσει στο Παρίσι, θα ξεκινήσουν οι αγώνες, όλα αυτά είναι σύμβολα, αλλά είναι και πολύ Ελλάδα, είναι πολύ ψυχή, είναι ένα συνοθήλευμα μεταξύ πολιτισμών και χαίρομαι που και εγώ ως Έλληνας της Γαλλίας, γεννημένος εκεί, αλλά με όλο το DNA μου εδώ μπορώ και βάζω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Συγκινήστε που επιστρέφετε στην Ελλάδα και πόσο μάλλον για αυτό το σκοπό? Πάντα συγκινούμαι όταν επιστρέφω στην Ελλάδα, διότι δεν ξέρω, έχει ένα φως, μια ενέργεια, τόσα στοιχεία που κουβαλάω και εγώ μέσα μου, στην ψυχή μου από την πρώτη μέρα. Πάντα συγκινούμαι όταν οι λαοί ενώνονται. Εδώ είναι η Γαλλία, είναι η Ελλάδα. Αυτή η περίοδος είναι πολύ μυστήρια, πολύ περίεργη ως προς τη διχόνοια. Πόλεμοι εδώ κοντά και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά αντιστέκονται κάποιοι και πιστεύουν στο μήνυμα της ειρήνης και της εκεχηρίας. Και όταν βλέπω όλα αυτά τα νέα παιδιά που έχουν τόσα όνειρα και σκέφτομαι εγώ τον εαυτό μου που ερχόμουν παιδάκι εδώ με τους γονείς μου τα καλοκαίρια όταν ερχόμασταν στην Ελλάδα και τα μοιράζομαι με αυτά τα παιδιά, λέω, και δίνουμε κι εμείς μια σκυτάλη στην νεόλα. Είναι καλό. Αν μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχετε σκεφτεί να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Για να επιστρέψω στην Ελλάδα υπάρχει μια προϋπόθεση. Να έχω φύγει από την Ελλάδα, αλλά δεν έφυγα από την Ελλάδα. Άρα την Ελλάδα δεν την άφησα ποτέ, αλλά ούτε και η Ελλάδα με άφησε. Την κουβαλάω μέσα μου σαν πηξίδα. Θα έλεγα ότι αυτό το αλέγω του που λένε και οι Γάλλοι, το πήγαινε έλα μεταξύ των Παρισίων και των Αθηνών ή μάλλον μεταξύ των δύο χωρών που έχω και μέσα μου, με γεμίζει. Θα ήθελα λίγο περισσότερο στην Ελλάδα βέβαια, αλλά έχω και υποχρεώσεις, οικογένεια, δουλειά, live. Θα δείξει. Μπορεί στη συντάξή μου, θα δούμε.